Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι επειδή είναι η πρώτη φορά που αυτή η αίθουσα πήρε το όνομα του εμβληματικού Γενικού Αρχηγού μας για πολλά χρόνια και του ανθρώπου που ήταν στην ομάδα από όταν ήταν στα Πέτρινα χρόνια και στα χωριά εδώ πέρα της Αρκαδίας μέχρι να έρθουν οι δύο επενδυτές, ο κ. Μπάκος και ο κ. Καϊμενάκης. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω για μισό λεπτό να κάνουμε ένα φόρο τιμής, ενός λεπτού σιγή δηλαδή, στη μνήμη του Πάπου Σκορπίνου. Ο Αστέρας Τρίπολης συγκαταλέγεται μέσα στις 4 ομάδες που τα τελευταία 16 χρόνια συμμετέχουν ανελιπώς στο πρωτάθλημα της Λίγκας. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας. Γι' αυτό λοιπόν με ιδιαίτερη περηφάνεια σηκώνουμε την αλλαγή που λέει 16. Στο 16ο έτος μπαίνουμε λοιπόν με καινούριο προπονητή, τον κύριο Ηρακλή Μεταξά, που τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Αστέρα Τρίπολης. Το ποιος είναι το έχει δείξει με πρόσφατο το σπουδαίο έργο που έκανε στον ΠΑΣ Γιάννινα και με φιλοδοξίες τις οποίες και ο ίδιος θα σας αναπτύξει στη συνέχεια έρχεται στον Αστέρα προκειμένου σε αυτή την αίθουσα όταν δίνει συνέντευξη τύπου να είναι συνέντευξη χαράς και επιτυχιών. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η ομάδα πιστεύει στον Ηρακλή Μεταξά, γι' αυτό τον επέλεξε. Ένα κορυφαίο προπονητή. Αλλά σήμερα είναι η μέρα η δική του, δεν είναι η μέρα για να βάζω εγώ μεγάλους λόγους και να ακρηγορώ. Αυτό το καινούριο κεφάλαιο που ξεκινάει σήμερα εδώ για μένα στον Αστέρα, αλλά για να ξεκινήσει ένα καινούριο κεφάλαιο πρέπει να τελειώσει ένα παλιό πρώτα και μου λείπει ένα ευχαριστώ προς τα Γιάννηνα που έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν μπόρεσα να το πω, τα είπα σε όλους τους συνεργάτες, σε όλο τον κόσμο που δουλέψαμε μαζί. Αλλά για να τελειώσει αυτό το κεφάλαιο λείπει ένα ευχαριστώ στον κόσμο των Ιωαννίνων. Αυτό θέλω έτσι να ξεκινήσω. Στον κόσμο που μου έδειξε πάρα πολύ αγάπη και όταν λέω στον κόσμο, φυσικά στον κόσμο του ποδοσφαίρου που ήρθαν στα γήπεδα, που μας βοηθήσανε. Θυμίζω και εκτός έδρας Λαμία, Βόλο, αξέχαστες στιγμές. Αλλά και τον απλό τον κόσμο των Ιωαννίνων που ειλικρινά με έκανε και ένιωθα πάρα πολύ ευχάριστα. Αυτό που θέλω να κάνω, όχι να αλλάξω, που θέλω να κάνω είναι να δω έναν Αστέρα με νοοτροπία, με νοοτροπία μαχητή. Το είχα πει και πέρσι, με αρέσει η ομαδικότητα. Με αρέσει η ομαδικότητα σίγουρα μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός γήπεδου. Και να μπαίνουμε στο παιχνίδι, όπως είπα και πέρσι, και ο αντίπαλος να λέει «Αμάν, ήρθε ο Αστέρας». Δεν έχουμε καμία όρεξη σήμερα να αντιμετωπίσουμε τον Αστέρα. Μια τέτοια νοοτροπία. Εγώ προσωπικά είμαι έτοιμος για τα πάντα, αλλά όπως είπα και πριν, θέλω να δω πρώτα το υλικό, γιατί άλλο είναι να βλέπεις βίντεο, άλλο είναι να ετοιμάζεις και άλλο είναι να δουλεύεις καθημερινά στο γήπεδο. Και μετά θα κατασταλάξουμε αν είναι αυτό ένα σχήμα ή μια τακτική, ή αν μπορούμε να δουλέψουμε με 2-3 διαφορετικές τακτικές. Μπορώ να πω κάτι που είναι πολλά χρόνια πίσω και γι' αυτό δεν θα το γνωρίζετε κιόλας, ήταν και σε πιο μικρές κατηγορίες, αλλά όταν ήμουνα στην Μπούχουμ, στη δεύτερη ομάδα και ήταν το υλικό, ας το πω έτσι, αυτό που ήτανε, παίζαμε τότε όπως περίπου και πέρσι με τον ΠΑΣ πολύ αμυντικά. 2 χρόνια αργότερα όμως με τη Φράιμπουργκ, με τη δεύτερη ομάδα που είχε ένα πάρα πολύ καλό υλικό, παίζαμε πολύ επιθετικά. Θυμάμαι κάποια παιχνίδια που είχαμε 78% και 80% κατοχή μπάλας. Δηλαδή αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου, αλλά και τι μπορούν να προσφέρουν οι παίκτες. Και αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε. Γίνεται πολλής λόγος και είμαστε σε μια αναμονή για το περίφημο έργο του στεγάστου στο γήπεδο. Έχουμε ακούσει ότι επίκειται μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δήμου και Αστέρα, έχετε κάνει επαφές, πού βρισκόμαστε, γιατί βλέπουμε και η Περιφέρεια
ανακοινώνει μέσα από την Οικονομική Επιτροπή, από το Περιφερειακό Ταμείο, διάφορες παρεμβάσεις αθλητικές σε όλες τις περιοχές και των 5 περιφερειακών νοτήτων. Και ρωτάμε απλώς, θα έχουμε κάτι νεότερο από πλευράς περιφέρειας για την προγραμματική σύμβαση? Πού είναι αυτό το πράγμα, πού έχει φτάσει? Ευχαριστώ. Κύριε Ζορμπαλά, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι έγιναν επαφές τόσο με το Δήμο όσο και με την Περιφέρεια. Έγινε και κοινή συνάντηση του κ. Περιφερειάρχη με τον Δήμαρχο. Οι προθέσεις είναι θετικές. Μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε στο θέμα της μελέτης. Επειδή υπήρχε μια μελέτη σε εμάς, επικαιροποιήσαμε αυτή τη μελέτη, τη στείλαμε στο Δήμο, ο Δήμος την προώθησε στην Περιφέρεια. Και αυτό ακριβώς που είπατε, είμαστε στη φάση να γίνει μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας και να προχωρήσουν στην προκήρυξη του έργου. Δεν έχω καμία πρόθεση να στρογγυλοποιήσω καταστάσεις ή να καλύψω κανέναν. Είναι δυστυχώς οι ρυθμοί οι οποίοι κινείται το ελληνικό δημόσιο σε τέτοιου είδους θέματα και ειδικότερα όταν εμπλέκονται και δύο φορείς. Είναι λίγο δυσκίνητη και βραδύς. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάει πιο γρήγορα στο έργο και θα ανακοινωθεί τόσο από την Περιφέρεια όσο και από το Δήμο, διότι πράγματι το γήπεδο της Τρίπολης έχει θέμα με τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε πολλές βροχές, έχουμε χειμώνα βαρύ, που το έχουμε ανάγκη σαν έργο. Πρέπει να θυμίσω και σε εσάς αλλά και στους όσους μας ακούν ότι το γήπεδο μας είναι δημοτικό. Παρ' όλα τα αυτά, όπως ήταν ένα γήπεδο με ένα σηματόπλεγμα και με ένα κοντέινερ, ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέχρι και την τελευταία βίδα είναι έργο το οποίο έχει πληρωθεί από την τσέπη του κ. Μπάκου και του κ. Καημενάκη, των δύο αυτών ευεργετών που για ό,τι συζητάμε τώρα, είναι αποκλειστικά δικό του έργο. Όλη η υπόλοιπη, ό,τι δουλειά και να κάνει ο καθένας εδώ μέσα, από μένα μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο, με την έννοια των καθηκόντων, γιατί δεν υπάρχει τελευταίος υπάλληλος, όλοι δουλεύουμε για ένα κοινό σκοπό. Υλοποιούμε το όραμα αυτών των δύο ανθρώπων. Και ό,τι έχει καταφέρει ο Αστέρας, αυτά που είπατε νωρίτερα, ημιτελικούς, τελικούς, Ευρώπες, ομίλους κλπ., είναι αποκλειστικά δικό του έργο. Και κανένας άλλο. Έτσι λοιπόν και το γήπεδο, ό,τι έχει γίνει είναι δικό του. Ευελπιστούμε ότι ως ένα ευχαριστώ, θα λέγει κανείς, γιατί μπροστά σε αυτά τα οποία έχουν φτιάξει στο κατασκευαστικό κομμάτι, ένα στέγαστρο δεν λέει και τίποτα, αν το πούμε αυτό. Αλλά και αυτοί περιμένουν κάποια στιγμή, όταν ακούνε ότι φτιάχνει γήπεδο η Α ομάδα, η Β ομάδα, η Γ ομάδα με λεφτά του κράτους και οι ίδιοι μόνο πληρώνουν, κάπου είναι ένα γαμότο.